Πιο όμορφα έκαναν το θεατράκι της πλατείας του Αγίου Πέτρου οι πρόσκοποι, αφού σε συνεργασία με το καλλιτεχνικό εργαστήριο Άργους ζωγράφησαν μια πηξίδα με το ανεμολόγιο τους. Ήταν μια ιδέα και μια σκέψη και ένα όνειρο, θα λέγαμε, τη χρονιά η οποία πέρασε, του πρώτου σήματος προσκόπων Άργους, να φτιαχτεί σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης μια πηξίδα. Όπως γνωρίζουμε, η πηξίδα είναι ένα όργανο προσανατολισμού και κατάδειξης και χρήσιμο στις προσκοπικές δραστηριότητες και εξορμήσεις της ομάδας και της κοινότητας. Όμως είναι και συμβολικό. Οι μέρες οι οποίες περνάμε είναι αρκετά δύσκολες και με την ευχή αυτό το όργανο προσανατολισμού να αποτελέσει πηξίδα προσανατολισμού για όλο τον ελληνικό λαό και επίσης και για όποιον το νιώθει και το έχει ανάγκη. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά από το καλλιτεχνικό εργαστήριο, την κύριο Ρίγα και την κυρία Γιούλη, η οποία χωρίς την δική τους παρουσία, τότε τις εικόνες οι οποίες τραβήξετε δεν θα υπήρχαν, διότι αυτοί επιμελήθηκαν την καλλιτεχνική, να το πω έτσι, επιμέλεια της υπόθεσης. Εμάς ήταν η ιδέα μόνο. Σε αυτή την πηξίδα έχουμε την ευκαιρία να δούμε εκτός από τα σημεία του ορίζοντα και τα ονόματα των αέριδων, έτσι λαμβάνουμε έτσι ένα ανεμολόγιο το οποίο βοηθούσε παλιά τους ναυτικούς να προσανατολίζονται. Από εκεί και πέρα δεν είναι η τελική μορφή αυτή η οποία βλέπετε. Μέσα στο 2011 θέλουμε να το τελειοποιήσουμε με κάποιες άλλες καινοτομίες τις οποίες δεν θέλουμε να τις φανερώσουμε. Θα τις δείτε στις μέρες τις οποίες θα έρθουν. Κλείνοντας, θα δώσουμε και τις ευχές, είναι μέρες ευχών στον αργιακό λαό. Σε όλα τα παιδιά, γιατί τα Χριστούγεννα είναι και περισσότερο γιορτή των παιδιών και όλοι οι πρόσκοποι του πρώτου σήματος προσκόπων Άργους δίνουν τις ευχές στον αργιακό λαό και σε όλο τον κόσμο και στο κανάλι σας πάνω απ' όλα.